Η μικρομεσαία επιχείρηση στενάζει τα τελευταία χρόνια. Η πάλε ποτέ ραχοκοκαλιά της οικονομίας κινδυνεύει με αφανισμό. Γι' αυτό και οι έμποροι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση που θα προκύψει. Προφανώς πρέπει να προχωρήσει σε μεγάλη μείωση των συντελεστών φορολόγησης, καθώς επίσης και σε αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σύμφωνα με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με την πραγματικότητα της κρίσης, όχι με τα προ-κρίσης δεδομένα. Από αυτό εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση επιβαρύνεται με τρομακτικά έξοδα που δεν έχουν καμία σχέση με το τζίρο που μπορεί να διαμορφώσει. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες επικεντρώνονται στο φορολογικό αλλά και στα ζητήματα των οφειλών προς τον ΟΑΕ. Τα ποσά που καλούνται να καταβάλουν μηνιαίως είναι εξωπραγματικά. Έχει φορτώσει η προηγούμενη κυβέρνηση, έχει φορτώσει με φόρους πάρα πολλούς αυτή την τάξη των ανθρώπων, των μαγαζιών, και θα πρέπει σιγά σιγά να μειωθούν αυτά τα πράγματα προκειμένου να υπάρξει μια ανάπτυξη στη χώρα. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, θα ξεκινήσει από τη μεσαία τάξη. Δεν θα ξεκινήσει από τους πολύ πλούσιους ή από τα εργοστάσια, δυστυχώς. Θα ξεκινήσει από εμάς. Χρειάζεται λοιπόν ένα ξεφόρτωμα από φόρους. Όσο για τις ρυθμίσεις και τις δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ελάχιστοι είναι οι έμποροι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς, αφού και πάλι είναι αδύνατο να πληρωθούν. Συνέπεια αυτού, οι μισές οικογένειες των εμπόρων να είναι ανασφάλιστες. Εντάξει, λοιπόν, ρυθμίσεις για μένα κατά αυτόν τον τρόπο που έχουν βγει είναι ένα τυράκι που προσωπικά δεν το τρώω, είναι ψέμα. Έτσι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση εγώ να πάω να πω ναι, okay, κάνω μία ρύθμιση, πάρε 1000 ευρώ που θέλεις τώρα να σου πληρώσω ένα ΤΕΒΕ, 1000 ευρώ και πάρε και 50 ευρώ, 1050 μία δόση και πάω του χρόνου πάλι να ξαναπληρώσω. Προκειμένου να πάρω την ασφαλιστική μου ενημερότητα. Στην ουσία δεν έχουμε κάνει τίποτα. Για μένα λοιπόν, μία επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή ο χώρος μας, ο μικρομεσαίος και κάτω, για να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι, πλήττεται από παντού, για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να πάρει ανάσα, θα πρέπει το κόστος καταρχήν ασφάλισης της επιχείρησης να πέσει στο ενδεύτερο. Ούτε ευρώ παραπάνω. Και πολύ είναι το ένα δεύτερο. Πρώτον. Δεύτερον, προκειμένου να πάμε σε ρυθμίσεις χρεών, θα πρέπει να πάμε με άλλα μέτρα και σταθμά. Όχι με το δός μας που θέλει να τους δώσω το χιλιάρικο. Αν είχα το χιλιάρικο να το δώσω, θα το είχα δώσει. Δεν περιμένω να μου πεις δώσ' μας το χιλιάρικο και σου βάζω και 50 ευρώ ρύθμιση. Άτοπο αυτό. Δεν έχουμε το χιλιάρικο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Λοιπόν, να μειωθεί, όπως σας είπα, για να ολοκληρώσουμε, το κόστος ασφάλισης τουλάχιστον σε ένα δεύτερο για τις επιχειρήσεις. Πάγιο αίτημα των επαγγελματιών είναι το πάγωμα των οφειλών και η πληρωμή όταν θα υπάρξει δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση ζητούν να γίνει μείωση στη σύνταξή τους. Πηγαίνοντας στο ταμείο στον ΟΑΕ, υψηλόβαθμο στέλεχος, διοικητικό, μου είπε ότι αυτή η ρύθμιση έχει βγει για δύο κατηγορίες. Πρώτον, για την κατηγορία μέχρι 15.000, ο οποίος μπορεί να βάλει μία δόση στο 100 ευρώ και να τα κούτσο καταφέρει ο άνθρωπος. Και η κατηγορία μέχρι πάλι 15.000, αυτοί που έχουν κάνει διακοπή και αν μπορέσουν να βρουν χρήματα να πληρώσουν. Από εκεί και πέρα, απάνω, τα χρήματα 15, 20, 30.000 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ να σας πω κάτι. Η συμβουλή μου είναι πλέον, εάν ο συνάδελφος δεν τα καταφέρνει, να κλείσει την επιχείρησή του, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτά ανεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα τα χρέη αυτά. Οι μικρομεσαίοι ελπίζουν πως όποια κυβέρνηση προκύψει θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα που θέτουν.